Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, βλέπετε τα νέα του Sky στις 9. Η μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων και η ρύθμιση των χρεών προς τράπεζες και δημόσιο εξακολουθούν να αποτελούν τις αιχμές της διαπραγμάτευσης που έχει η κυβέρνηση με την Τρόικα. Στο μέτωπο καταρχάς του δημοσίου, οι εκπρόσωποι των δανειστών ζητούν συγκεκριμένο αριθμό των υπαλλήλων, είτε πρόκειται για επίορκους είτε για διαθεσιμότητες που θα απομακρυνθούν από τις υπηρεσίες τους. Για τη ρύθμιση των οφειλών φαίνεται πως υπάρχει προσέγγιση στο θέμα των χρεών προς τις εφορίες και τα ταμεία, παραμένει ανοιχτό και διάσταση απόψεων για τα χρέη προς τις τράπεζες. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον Στράτο Μπαλή, τον Χρυσόστομο Τσούφη, με νέες πληροφορίες για τη ρύθμιση των οφειλών, τον Αντώνη Ατζολέτο και τον Κώστα Σημειονίδη από τη Βόνη, με όλες τις τελευταίες εξελίξεις, αφού δούμε το ρεπορτάζ. Η πρώτη εβδομάδα παραμονής της Τρόικα στην Αθήνα ολοκληρώνεται με περισσότερα μέτωπα ανοιχτά από ό,τι κατά την άφηξή της. Σκοπός της ελληνικής πλευράς είναι όχι μόνο να τα κλείσει μέχρι την Παρασκευή, ημέρα αναχώρησης της Τρόικας, αλλά και να επιχειρήσει να πείσει για αλλαγές και βελτιωτικές κινήσεις στο πρόγραμμα, ζήτημα που θα θέσει ο ίδιος Αντώνης Σαμαράς στο ραντεβού του με τους ελεγκτές μέσα στην εβδομάδα. Δεν είμαστε εγκλωβισμένοι από μεταρρυθμίσεις που αναγκαστικά έπρεπε να είχαμε κάνει από καιρό ή μας είπε η Τρόικα να κάνουμε. Έχουμε και τις δικές μας ιδέες για το πώς μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Δεν είμαστε μια γραμμική συνάρτηση και μόνο της όποιας απόφασης, της όποιας Τρόικα. Οι εκκρεμότητες θα τεθούν στο τραπέζι των συζητήσεων της συνάντησης της Κυριακής ανάμεσα στο Γιάννη Στουρνάρα και την Τρόικα, με τον Υπουργό Οικονομικών να περνά το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου για να ενημερώσει παρουσία και του Γιώργου Προβόπουλου, τον Πρωθυπουργό, για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Πάντα υπάρχουν λύσεις. Θα τις βρούμε. Αυτές ψάχνουμε. Η διάθεση των εκπροσώπων της Τρόικα ποια είναι? Είναι θετική. Επειδή είχαμε σήμερα όμως και το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν νέα μέτρα. Εσείς από αυτό που καταλαβαίνετε. Μίλησα για μέτρα λιτότητας. Υπάρχουν αποκρατικοποίησεις, υπάρχουν διαρθωτικές αλλαγές, υπάρχει φοροδιαφυγή, υπάρχουν πολλά μέτρα. Η αισιοδοξία σας έχει να κάνει και με τα υπόλοιπα θέματα που είναι στο τραπέζι. Εννοώ, ναι, και για το όλα. Δημόσιο και για την ιστορία των χρεών προς εφορίας. Θα βρούμε λύσεις σε όλα. Είμαστε κοντά. Τα θέματα. Είμαστε κοντά, βεβαίως. Το μεγαλύτερο αγκάθι έχει να κάνει με τη μείωση του δημοσίου και την Τρόικα να ζητά εδώ και τώρα απολύσεις επίορκων, καθώς και πλήρες και χρονολογημένο πρόγραμμα με όσους τεθούν σε κινητικότητα μέχρι το 2013, ενώ η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει ούτε τα οργανογράμματα των Υπουργείων από τα οποία θα προκύψουν πλεονάζουσες θέσεις. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα έχει να κάνει με τη ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Παρότι η ρύθμιση είναι εδώ και μήνες έτοιμη, μόλις στο ραντεβού της Παρασκευής η Τρόικα πίστηκε για την αναγκαιότητά της. Από εκεί και πέρα όμως οι ενστάσεις είναι πολλές, με κυριότερη την πρόβλεψη μηδενικών δόσεων για τους ανέργους. Σημαντική είναι και η διαφορά ως προς τις επιπλέον κεφαλαιακές ανάγκες που δημιουργεί η ρύθμιση για τις τράπεζες, με την Τρόικα να ανεβάζει το ύψος τους ακόμη και στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μικρότερης έντασης ενστάσεις εγείρονται για το εισοδηματικό κριτήριο των 25.000 ευρώ που κρίνεται υψηλό. Δεν είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε κάθε συμφωνία. Αν ήταν να κλείσει το θέμα όπως θα είχε κλείσει ήδη. Ελπίζω ότι στο τέλος το αποτέλεσμα θα είναι ένα αποτέλεσμα που δεν θα απέχει από τις αρχικές θέσεις της κυβέρνησης που έχουν παρουσιαστεί εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα. Πιο αισιόδοξη είναι η εικόνα των διαβουλεύσεων που συνεχίστηκαν και το Σάββατο στο Υπουργείο Εργασίας και αφορούν την δίδυμη ρύθμιση που προωθείται για τις οφειλές σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Το θέμα αναμένεται να κλειδώσει την επόμενη εβδομάδα, αλλά οι δύο πλευρές φαίνεται να συγκλίνουν σε μια ρύθμιση που θα αντιμετωπίζει διαφορετικά όσους έχουν ακίνητη ή κινητή περιουσία και όσους βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, εφόσον ο οφειλέτης έχει καταθέσεις ή κάποιο ακίνητο, θα καλείται να αποπληρώσει σε 18 μηνιαίες δόσεις, αν τα χρέη του είναι έως 100.000 ευρώ, σε 24 για χρέη 100 έως 500.000 ευρώ και σε 36 δόσεις για οφειλές άνω των 500.000 ευρώ. Αν δεν μπει στη ρύθμιση, θα ακολουθούν κατασχέσεις καταθέσεων και πληστηριασμοί ακινήτων. Για όσους δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία, η ελληνική πλευρά προσπαθεί να εξασφαλίσει έως 66 δόσεις, με την Τρόικα προς το παρόν να μην κάμπτεται. Πρόκειται καταρχήν για δύο δυνατότητες ρύθμισης. Έτσι. Η μία θα είναι, οι τρεις πρώτες κατηγορίες θα είναι μία σαν πάγια ρύθμιση, δηλαδή ναι, θα μπορεί να την κάνει κανείς οποτεδήποτε, και η δεύτερη θα είναι μία τελευταία ευκαιρία ρύθμιση για όσους οφείλουν ασφαλιστικές φορές, και είναι πάρα πολλοί αυτοί. Και βέβαια υπάρχει τρομερή αδυναμία να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που υπάρχουν από τις οφειλόμενες ασφαλιστικές φορές. Η Τρόικα εκφράζει παράπονα και για άλλα ζητήματα, όπως τις πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του ανταγωνισμού στην αγορά και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την αυτονομία του Γενικού Γραμματέα Εσόδων και την απόδοση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, με τον πέλεκι των πρόσθετων μέτρων σε περίπτωση συνεχιζόμενης υστέρησης των εσόδων να επικρέμεται. Ο Πρωθυπουργός πάντως ήταν κατηγορηματικός. Οι Κασάνδρες για μια ακόμα φορά θα διαψευστούν. Δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα λιτότητας.
Και μόλις αρχίσει η ανάκαμψη, θα αρχίσουν σιγά σιγά να υπάρχουν και μέτρα ανακούφιση. Λοιπόν, να αρχίσουμε με αυτό που προαναγγείλαμε, το Χρυσόστομο Τσούφι και τις πληροφορίες του Χρυσόστομε για τις ρυθμίσεις ό,τι αφορά τα δάνεια. Να πούμε πρώτα, Σπύρο, ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται πάνω στην πρόταση που έχει ήδη γνωστοποιήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και στην οποία υπάρχει πρόβλεψη ότι για να υπαχθεί κάποιος θα πρέπει να έχει λάβει ενυπόθηκο δάνειο με αντικειμενική αξία του ακινήτου που δεν ξεπερνά τις 180.000 ευρώ, αλλά ταυτόχρονα το ύψος της περιουσίας του δανειολήπτη δεν θα ξεπερνά τις 300.000 ευρώ. Η Τρόικα θέλει να αναφέρεται ρητά ότι το πλαφόν αυτό των 300.000 ευρώ θα αφορά και τις καταθέσεις, αλλά και ότι ο συγκεκριμένος περιορισμός θα αφορά και τους ανέργους. Θέλει έτσι να αποφύγει το ενδεχόμενο να μπει στη ρύθμιση άνεργος που μπορεί να έχει δύο ή περισσότερα ακίνητα ή πολύ μεγάλο ύψος καταθέσεων. Πάμε τώρα στο δεύτερο σημείο, το οποίο έχει να κάνει με την πρόβλεψη της ρύθμισης του Υπουργείου Ανάπτυξης ότι εφόσον κάποιος απολαύσει τη ρύθμιση θα πληρώνει για 2+2 χρόνια μόνο τόκους με σταθερό επιτόκιο 1,5%. Η Τρόικα θέλει το επιτόκιο να είναι κειμενόμενο και συνδεδεμένο με το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η τρίτη ένσταση αφορά τον νόμο Κατσέλη και μια διόρθωση που επιχειρεί να κάνει ο Κωστής Χατζηδάκης. Με βάση τα τωρινά δεδομένα, όταν δεν επιτυγχάνεται εξοδικαστικός συμβιβασμός με την τράπεζα και η υπόθεση του οφειλέτη πάει στο δικαστήριο, εκδίδεται μια απόφαση προσωρινής αναστολής πληρωμών που επιτρέπει έτσι στο δανειολήπτη να μην πληρώνει τίποτε μέχρι να βγει η απόφαση του δικαστηρίου, η οποία όμως, Σπύρο, μπορεί να βγει και σε 9 χρόνια. Σύμφωνα τώρα με τη ρύθμιση του Υπουργείου, όταν η υπόθεση πάει στο δικαστήριο και μέχρι να βγει η απόφαση, ο οφειλέτης θα πληρώνει μηνιαίως τουλάχιστον το 10% της δόσης που θα έπρεπε να πληρώνει πριν υποβάλει την αίτηση για ρύθμιση του δανείου του. Στην Τρόικα, αυτό το 10% φαίνεται μάλλον χαμηλό. Θέλει να ανέβει αυτό το ποσοστό. Θέλει να ανέβει αυτό το ποσοστό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσόστομε.